Κυρία Νεωνάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την όμορφη Ζάκυνθο. Από την, από την πανέμορφη Ζάκυνθο. Από βλέπω... την πανέμορφη, στην πανέμορφη Κρήτη. Πολλά χαιρετίσματα και φιλιά. Να είστε καλά. Είστε σε κεντρικό σημείο της Ζακύνθου? Είμαι σε κεντρικό. Βρίσκομαι στην πλατεία Σολομού συγκεκριμένα, όπου μπορείτε να δείτε πίσω μου το άγαλμα του Διονυσίου Σολομού. Ναι. Το Μεταβυζαντινό Μουσείο, θα σας δείξουμε μετά κάποιο πλάνο. Είναι η ιστορική πλατεία εδώ πέρα. Για πείτε μας, κυρία Νεωνάκη, πόση κριτική είστε εκεί στην περιοχή? Είμαστε κάπου 80 μέλη. Φυσικά, επειδή έρχονται, φεύγουν, υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί υπάλληλοι που μπορεί να φύγουν, αλλά πολλοί μένουμε. Είμαστε ερωτικοί μετανάστες. Έχουμε πάρα πολλούς ερωτικούς μετανάστες, γυναίκες και άντρες. Εσείς πώς βρεθήκατε στη Ζάκυνθο? Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, διορίστηκα εδώ πέρα, πρώτος μου διορισμός. Ερωτεύτηκα, παντρεύτηκα, έχω 3 παιδιά και δουλεύω εδώ. Τα κοινά έτσι, τα κοινά ανάμεσα σε Κρήτη και Ζάκυνθο, ποια θα μπορούσε να είναι? Είναι πάρα πολλά τα κοινά. Αρκεί να σας πω ότι από το 1669 με την πτώση του Χάντακα, πάνε 350 χρόνια συμπληρώθηκαν πέρσι, πάρα πολλοί Κρήτες, πρόσφυγες, έφυγαν από την τουρκοκρατούμενη Κρήτη και ήρθαν στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα και Βενετία, βέβαια, ήταν ενετοκρατούμενες αυτές τις Κρήτες. Κυρία Νεωνάκη, καταγωγή σας από την Κρήτη, από ποιο μέρος? Είναι από τη Βαγιονιά, από τη Μεσαρά. Βρεθήκατε τώρα το καλοκαίρι στο νησί, ήρθατε, κατεβήκατε? Βεβαίως, βεβαίως, πάντα. Οικογενειακώς κατεβαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Έχετε οικογένεια, έχετε οικογένεια λοιπόν στην βέβαια. Κρήτη. Η οικογένεια βέβαια, η δική μου είναι στην Κρήτη. Φανατική τηλεθεατέ σας. Βέβαια, σας ευχαριστούμε πολύ. Από τη στιγμή λοιπόν που σας βλέπουν τώρα, να στείλετε και ένα μήνυμα. Πολλά φιλιά, την αγάπη μου σε όλους και να είναι ήσυχοι, γιατί η Ζάκυνθος είναι ένα υπέροχο μέρος, το ξέρουν και εκείνοι, έχουμε ανθρώπους εδώ που μας αγαπούν και εντάξει, να είναι ήσυχοι. Ένα λεπτό, εδώ τα μπάνια συνεχίζονται ακόμα εκεί στη Ζάκυνθο? Και εδώ συνεχίζονται, σήμερα είναι ο καιρός λίγο μουντός, ναι, αλλά έχουμε ζέστη, είναι ζέστη και συνεχίζονται τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Νεωνάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Να είστε καλά. Ήθελα να σας πω ότι έχω κοντά μου και τον αντιπρόεδρο εδώ και τον ταμείο του συλλόγου. Να περάσουν οι άνθρωποι, ελάτε να μας πούνε ένα χαιρετισμό. Είναι δυνατόν τώρα? Ένα χαιρετισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ελάτε. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ο αντιπρόεδρος και ο ταμείας λοιπόν του συλλόγου εκεί στη Ζάκυνθο. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Να μας στείλετε κι εσείς ένα χαιρετισμό εδώ. Είμαι ο Γιώργος ο Τσουρουνάκης, είμαι από την Κίσαμο. Ο Τσουρουνάκης, έχουμε κι εμείς εδώ. Κύριε Τσουρουνάκη, ο σκηνοθέτης εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, Τσουρουνάκης κι αυτός. Μάλιστα, χάρηκα. Μόλις είπα το όνομα έπεσε. Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι από την Κίσαμο ο σκηνοθέτης σας. Νομίζω έχει καταγωγή ο Μανώλης. Νομίζω έχει καταγωγή από Χανιά ο Μανώλης, ναι. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω, είναι αδερφός του Γιάννη του ηθοποιού, ίσως. Βέβαια, βέβαια. Αν μπορεί ο Μανώλης να κατέβει αυτή τη στιγμή στο στούντιο να μιλήσει με τον άνθρωπο. Είμαστε από το ίδιο χωριό, είμαστε από τα Τσουρουνιανά. Ένα πολύ μικρό χωριό της Κισάμου. Είναι δίπλα στα τοπόλια, για να ξέρετε. Και στην πολύ γνωστή μιλιά, τον παραδοσιακό οικισμό. Και εγώ μεγάλωσα εκεί, ζω 35 χρόνια στη Ζάκυνθο. 36. Ναι. Προσπαθούμε να παντρέψουμε τον κρητικό πολιτισμό και την κουλτούρα με την κυρία Νεωνάκη εδώ και τους υπόλοιπους βέβαια του Συμβουλίου με τις παραδόσεις της Ζακύνθου. Είμαστε ένας πολύ δραστήριος σύλλογος, πολύ αγαπημένος. Δεν έχουμε ούτε ίντρικες, ούτε διαφορές, ούτε κόντρες στο σύλλογο. Μπράβο, μπράβο. Μαθαίνετε. Πολύ όμορφη παρέα. Μα φαίνεται το κλίμα πολύ καλό. Και μία έτσι, ναι, ένα χαιρετισμό από τον Ταμία, σωστά. Ταμία είναι ο κύριος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας. Είναι δεύτερη γενιά κριτικός στη Ζάκυνθο. Αλλά οι γονείς του φροντίσανε να τιμάει τις παραδόσεις και την κουλτούρα της Κρήτης. Ένα χαιρετισμό και από τον, για τον κύριο. Χαιρετισμού στο Μανώλη. Κύριε Τσουρουνάκη, θα κλείσω με σας. Θέλω να σας ζητήσω κάτι καλησπέρα, στο τέλος. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κρατάτε ψηλά έτσι
τον παλμό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, της Κρήτης στην Ζάκυνθο. Πολύ καλό το κλίμα, περί τους 80 η κριτική εκεί στην περιοχή. Δράσεις και πρωτοβουλίες τώρα μέσα σε κορονοϊό, λίγο δύσκολο, έτσι τα εκδηλώσεις προγραμματίζατε. Έτσι είναι, όλα τα, ό,τι έχουμε προγραμματίσει όλα έχουν μείνει πίσω. Βέβαια η θέληση και το πάθος για να ασχοληθείς με ένα πολιτιστικό σύλλογο και πόσο μάλλον με ένα σύλλογο που είναι η καταγωγή μας από εκεί, δεν μειώνει καθόλου την επιθυμία μας να συνεχίσουμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε πράγματα. Όπως είπαν και οι κύριοι του Συμβουλίου, η κυρία Νεωνάκη και ο Σουρνάκης, θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε να μάθουμε για αυτήν την παράδοση. Και, τέλεια. Καντάδες εδώ στην Κρήτη. Καντάδες εκεί στη Ζάκυνθο, πολλά τα κοινά, όπως μας είπε και η κυρία Νεωνάκη. Αυτό είναι το πιο έτσι, μεγαλύτερο κοινό που έχουμε πάρει και η Ζακυνθινή από τους κριτικούς. Και είναι πολλά βέβαια που μαζεύουν. Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσουρουνάκης καμία μαντινάδα έχει πρόχειρη να την αφιερώσει στο συγγενή του εδώ? Θα θέλαμε πριν από αυτό, θα θέλαμε να σας δείξουμε ένα λεύκομα το οποίο έχουμε. Βέβαια, και να κλείσουμε τη ματινάδα. Στις μέρες της πανδημίας και έχει μεγαλύτερη ισχύ. Και θα ήθελα να σας δώσω πάλι την κυρία Νεωνάκη, την πρόεδρό μας. Βέβαια. Και μια ματινάδα. Ο κύριος Τσουρουνάκης, ματινάδα, αφιερωμένη. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε, βέβαια. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν θα έχετε χρόνο, αλλά έχουμε ένα λεπτό στη διάθεση. Έχουμε και δύο λεπτά. Ωραία, πάμε. Ωραία. Ένα λεπτό, λοιπόν, το λεύκομά μας έχει ένα ποίημα στο πιστόφυλλο που το έφτιαξε κάποιο μέλος μας, ειδικά για αυτό το λεύκομα. Έτσι, και θα το διαβάσω το ποίημα, είναι μαντινάδες. Πάμε. Γιατί θα μπορέσετε να καταλάβετε κάποια πράγματα. Πολιορκεί το χάντακας και τρίζουν τα μπεντένια. Η σωτηρία των ψυχών δεν είναι η μόνη έννοια. Σκεύη και Αγίων λείψανα σε νετικές γαλέρες, δακρύβρεχτες οι Παναγιές εκείνες τις ημέρες. Ιερή πομπή στη θάλασσα και ατέλειωτα τα μίλια. Σφιχτά αγκαλιάζει ο κριτικός τα ιερά κοιμήλια. Έρχεται και δημιουργεί, μα πρόστιγα ζλογάται. Δουλεύει, δεν βαροψυχά και τέχνες συλλογάται. Φέρνει μαζί το δυστυχή στην τέχνη των εικόνων. Τραγίδα ανεξίτηλη στο διάβα των αιώνων. Γέρνει και αγγίζει τον καμβά με έμπνευση και λατρεία. Πλουμίζει όλες τις εκκλησιές, διαθέτει χάρη θεία. Όσα τώρα αχνοφαίνονται στις ιστορίες στις κρύπτες, έρχονται και τα ανασκαλούν οι ευζακίνητο κρύτες. Τελειώνω, δίνουν πνοή και λίγο φως, θορούν μια τέχνη αιώνων και ανατρανίζεται την καρδιά στη σκέψη των προγόνων. Τρατέρνουν τέχνη κριτική μέσα από το λεύκομά τους. Τιμούν τους προγόνους τους, δείχνουν τα παιδιά τους. Το τρατέρνουν γιατί θα το δωρήσουμε σε όλους τα μέλη μας. Βέβαια. Και γενικά. Πολλά συγχαρητήρια. Είστε δραστήριοι. Εδώ είμαστε, θα ξανασυνδεθούμε πάλι. Κύριε Τσουρουνάκη, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νεωνάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Βέβαια. Και να έχετε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.